Eleftheria. Deco is an award-winning lighting designer of the 2000 Olympic Games in Greece and recently the Acropolis in Athens. She's been awarded an Emmy for Outstanding Lighting Direction from the Academy of Television Arts and Science at the 2005 Primetime Emmy Awards. She's the founder of the Eleftheria Deco & Associates Lighting Design Studio. And as a lighting designer, she has designed the lighting for more than 450 theatrical plays, opera, music, multimedia shows, dance performances, art installations and exhibitions, and numerous projects. And she received many awards for her work in Greece and worldwide. And Eleftheria, let me tell you that is an honor to have you with us today. It's an honor for me as well. And I feel very moved and happy to be among all of you. I'm not an actor, so I will read something and I feel a little bit anxious if I'll try to say the words in the way they are supposed to be said. I have to say, I was thinking that I have the anxiety of a child, as when we were students and we were getting ready to say our poem at the school for the celebration of 1821, the revolution, the Greek Revolution, on the 24th of March every year. I have this kind of anxiety, and I have to say that the text that I'm going to read for you is written by a dear friend, the author Aris Sfakianakis. And it was an idea I had for the celebration of these 200 years, and he wrote it in a very beautiful way. And another friend, the author Iro Skaru, she did the translation that I tried to make a little video with some images from the web to put the subtitles for the non-Greek speaking audience to be able to follow, because I will read it in Greek. So I have to share your screen. Yeah. I will start. Yep. Η ψυχή των Ελλήνων. Γονάτισα, μα δεν προσκύνησα. Στην πόλη μπήκε ο Σουλτάνος, μαρμάρωσε ο βασιλιάς. Εγώ τραβήχτηκα στους πύργους της Μάνης, στις Κρήτης στα ψηλά βουνά, στο Σούλι το Απάτητο. Τρεμόσβαινε το καντήλι μου, μα δεν έσβησε. Βασανιζόμουν στα χωριά, στα ξοκλήσια προσευχόμουν, μάθαινα το οχταήχη στο κρυφό σχολείο. Τα χρόνια περνούσαν, μια σπίθα περίμενα, μια φωνή να σαλπίσει. Κι άκουσα κάποτε εκείνη τη φωνή στους λόγους, στα γκρεμνά, στα σοκάκια. Του Ρίγα Φεραίου ήταν η φωνή. Ζεστάθηκε η καρδιά μου. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τον Ρίγα τον φοβήθηκαν και τον σκοτώσαν ένα βράδυ του καλοκαιριού με μπαπεσιά στο Βελιγράδι. Μα ο σπόρος του τραγουδιού του είχε πέσει και ρίζωσε στα στήθια των Ελλήνων και άνθησε. Άρχισε πάλι το αίμα να βράζει. Αναθάρεψα. Πίστεψα πως τούτη τη φορά μπορεί και να κατάφερνα να σπάσω τα δεσμά. Τόσα χρόνια η ανάγκη μου για ελευθερία δεν είχε πάψει να με σπρώχνει σε κινήματα απελπισμένα και ξεγέρσεις, που πνίγονταν όμως νωρίς στα δάκρυα και στο αίμα. Άλλοτε με κατέλειπαν οι δυνάμεις μου, άλλοτε οι φίλοι. Τώρα έμοιαζε ο καιρός να έχει οριμάσει.
Μαζεύτηκαν κάποιοι Έλληνες της Διασποράς και φτιάξαν μια εταιρεία. Την είπαν Φιλική. Ορκίστηκαν. Ορκίζομαι εις εσέ, ο Ιερά Πατρίς, ορκίζομαι στους πολυχρονίους βασάνους σου, ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου, εις τα ίδια μου δάκρυα χυνόμενα και ταύτην τη στιγμή και εις την μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου, ορκίζομαι ότι αφιερώνουμε όλος εις εσέ. Εις το εξής η θέληση είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Τέλος, ο θάνατός μου είναι η άφεκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου για να μην μολύνω την αγνότητα της εταιρείας με τη συμμετοχή μου. 7 χρόνια οργάνωναν την Επανάσταση οι πρωτομάστορες. Γέμισε η Ελλάδα αφοσιωμένους στον αγώνα. Βγήκαν τάρματα από τα σεντούκια. Τόλμησε πρώτο ο Υψηλάντης, πέρασε με όσους μάζεψε τον Βρούθο, μα δεν πήγε μακριά. Δίπλα του έπεσε ο Ιερός Λόγος με 500 σπουδαστές. Νέα, αμούστακα παιδιά. Σπουδαστές ήταν της ζωής. Μα σπούδασαν το θάνατο. Όμως η ίσκα είχε ανάψει πια. Το φυτίλι άρχισε να καίει, τον παρούτι μύρισε. Αλλάλαξαν οι κλέφτες στα βουνά, χούγιαξαν οι αρματολοί στους κάμπους. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήταν η μέρα του Ευαγγελισμού. 25 του Μάρτη του 1821 που σήκωσε τη σημαία ο παλαιών πατρών στην Πελοπόννησο. Άναψαν τότε τα ντουφέκια και ο αγώνας πήρε φωτιά. Είχε έρθει η ώρα να μιλήσει η ψυχή των Ελλήνων. Να μιλήσω εγώ. Και μίλησα. Μέσα από τις ντάπιες και τα καριοφύλια. Μέσα από τα φουρνέλα μίλησα και από τις μάχαιρες στην κλακή. Μέσα από το αίμα μίλησα που πότιζε το χώμα και μέσα από τις αναμένες δάδες των πυρπολιτών που μαύριζαν τη θάλασσα. Και ακούστηκε η φωνή μου στην Αμερική. Ακόμα και ο πρόεδρός της, ο Μονρό, με χαιρέτησε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Είναι αδύνατο να βλέπει κανείς τα όσα βαρύτατα υφίσταται η Ελλάδα, χωρίς να συγκινηθεί βαθιά, καθώς το όνομά της και μόνο γεμίζει το νου και την καρδιά με τα υψηλότερα και ευγενέστερα αισθήματα. Επιτιδιότητα και λεπτότητα στις τέχνες, ηρωική ευγένεια στις πράξεις, αγνός πατριωτισμός, ζήλος και αφοσίωση προς την ελευθερία έρχονται στο νου όταν κανείς ανατρέχει στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν συνεπώς φυσικό η νέα ανάδυση του λαού αυτού στον αρχικό του χαρακτήρα, την ώρα που αγωνίζεται για την ελευθερία του να διεγείρει τον ενθουσιασμό και τη συμπάθεια παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει δε ισχυρή ελπίδα ότι ο λαός αυτός θα ανακτήσει την ελευθερία του και θα κατακτήσει θέση ίση προς τα λοιπά έθνη στον κόσμο. Τούτη η πάλη μου η άνηση, απέναντι σε μια δύναμη τεράστια, έφερε συγκίνηση βαθιά στις φρένες του κόσμου όλου και άρχισαν να έρχονται από όλες τις μεριές άνθρωποι λογής-λογής να μου σταθούν στον αγώνα. Να μου κρατήσουν το χέρι, να μην λυγίσει, γιατί νύχτα-μέρα πολεμούσα και ήταν το γιαϊταγάνι βαρύ. Φτάσανε κοντά μου Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Ελβετοί, Πολωνοί και ορκίζονταν πάνω στα γυμνά σπαθιά τους να νικήσουν ή να πεθάνουν. Φτάσανε Βέλγοι, Άγγλοι και Δανείοι, φτάσαν Σουηδοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι. Ακόμα και Αμερικάνοι μπήκαν σε πλοία και πέρασαν τον ωκεανό για να έρθουν για βοήθεια. Ήταν γιατροί, φαρμακοποιοί, φιλόλογοι, νομικοί, αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες. Φιλέλληνες τους είπανε. Οι περισσότεροι δώσαν στα χώματά μου τη ζωή τους. Τούτους τους ευγνωμονώ. Τον Όρμαν, τον Φαβιέρο, τον Λόρδο Βίρονα. Τον Τζάρβις, τον Χάου, τον Σάντα Ρόζα, τον Τράιπερ. Και όλους εκείνους με τα ξενικά ονόματα, τους άγνωστους και αφανείς, όλους εκείνους σκέφτομαι και ευγνωμονώ. Στο μεταξύ, στη στεριά πολεμούσα και στη θάλασσα αφέντευα. Κι ας κάψαν οι εχθροί τα φύλακτα σπαρά και ας δίωσαν τυχείο. Εγώ έκανα μνήματα τα καράβια τους και έκαιγα σαν θυμονιές στις ναυαρχίδες. Ακόμα ακούν και τρέμουν τα ονόματα του Κανάρη, του Μιαούλη, του Τομπάζη. Βλέπουνε Σπίρτο και το νομίζουνε Μπουρλότο. Γι' αυτό και στη σημαία μας δώσαμε το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας και το άσπρο που είχε ο αφρός στο κύμα. Να μην ξεχνάμε την αυτοσύνη μας. Και ψηλά βάλαμε το σταυρό να διαφεντεύει, γιατί υπό την σκέπη του πολεμούσαμε. Και είναι σαν να βγαίνει μέσα από το αρχιπέλαγο στο ελληνικό η σημαία και να κυματίζει σε κάθε γωνιά της γης μας.
Κάποιοι είδαν στις 9 γαλάζιες και άσπρες λωρίδες της να συμβολίζονται οι λέξεις ελευθερία ή θάνατος. Άλλοι είδαν τις 9 μούσες. Εγώ ξέρω πως είναι η χτύπη της καρδιάς του Έλληνα σαν σήκωνε το καριοφύλι. Η χτύπη της καρδιάς του στο Μανιάκι, στην Κάριστο, στο Πέτα. Εκείνη χτύπη στην Ακρόπολη, στο Φάληρο, στον Ελαιώνα. Η χτύπη που φέρανε τη λευτεριά. Γιατί όπως σωστά μάντεψε ο Αμερικάνος πρόεδρος, την ανέκτησα την ελευθερία μου. Και τώρα 200 χρόνια μετά γιορτάζω την έναρξη εκείνου του αγώνα. Και όπως γιορτάζουμε μαζί, ένα πράγμα ζητώ. Εσείς, οι απόγονοι, μην ξεχνάτε εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία στην Αλαμάνα. Εκείνους που κλείστηκαν σε μια μαντρούλα πλύνθινη στο χάνι της Γραβιάς. Εκείνους που έλειωσαν τόσους εχθρούς στα βασιλικά. Εκείνους που αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια στη Λαγκάδα. Μην ξεχνάτε τον Πατριάρχη Γρηγόριο που κρέμασαν οι άπιστοι στην πύλη του Πατριαρχείου και έκτοτε μένει θύρα κλειστή. Μην ξεχνάτε τις γυναίκες που ρίχτηκαν στα βάραθρα του Ζαλόγου για να γλιτώσουν την ατίμωση. Μην ξεχνάτε τη Σχίου, την καταστροφή, τη σφαγή των γυναικόπαιδων στο Μεσολόγγι. Μην ξεχνάτε. Καλό τον Μάρκο Μπότσαρη. Καλό τον Αθανάσιο Διάκο. Καλό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Το γέρο του Μοριά καλό και το γιο του Πάνο. Καλό τον Γιώργο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Καλό την Μπουμπουλίνα, τη Μαντόμαυρο Γένου, τον Παπαφλέσσα και τον Μακρυγιάννη. Τον Λόρδο Βίρονα καλό, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Καλό τον Ιάννη Καποδίστρια. Καλό όλους τους Έλληνες. Καλό. Για την ελευθερία που ζήτησαν οι Έλληνες, έγραψε ύμνο ολόκληρο ένας νεαρός από τη Ζάκυνθο, ο Διονύσιος Σολωμός, και ήταν σαν να απαντούσε με τον τρόπο του στο Θούριο του Ρήγα. Ήταν η απόκριση των Ελλήνων στο κάλεσμα του Φεραίου για εξέγερση και ελευθερία. Μια απόκριση που βγήκε από τα σπλάχνα του Παρθενώνα και ακούστηκε ως τον ουρανό. Άκουγε ο Σολωμός τα κανόνια να βροντάνε στο Μοριά και έγραφε. Άκουγε τις φωνές των πληγωμένων και έγραφε. Τις φωνές έγραφε των γυναικόπαιδων και των γερόντων που σφάζονταν. Και ήταν η ποίησή του αυτή καθρέφτισμα του αγώνα. Και έγινε το πείμα του ύμνος εθνικός και πύρινος μέσα μας. Αντυχή και αντιλαλή. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού, την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε. Χαίρε. Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη. Ελευθερία, I'm deeply, deeply touched and moved by your video. And I hope all Greeks around the world will share this video, and I'm grateful that you are with us today. I didn't expect. You are a great human being. You are a great artist. You are a great person. And I'm more than grateful that you were with us today and share this and reminds us so many things. And thanks for the Greek national anthem.
in that way, which is was amazing. It was so beautiful. Thank you. Thank you. I have no words. Thank you so much. I thank you, Socrates, for giving me this opportunity to pay a tribute to our ancestors and to do it from the heart. And I did it from my heart. And I thank you so much for giving me this opportunity.